Να μειώσει στους 6 μήνες το αγροτικό των ειδικευόμενων γιατρών, να εισάγει νέες μορφές απασχόλησης και υπερεργασίας, αλλά και ένα σύστημα διαλογής των αποφύτων ιατρικής για τις ειδικότητες που θα θελήσουν να ακολουθήσουν, επιχειρεί το Υπουργείο Υγείας, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στα πανεπιστήμια και τους φοιτητές των ιατρικών σχολών που βγήκαν στους δρόμους, καταγγέλλοντας ως χαριστική βολή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όσα σχεδιάζονται. 6 μήνες που θα στέλνουν τους αγροτικούς γιατρούς σε κεντρικά νοσοκομεία, ουσιαστικά τα περιφερειακά ιατρία θα μένουν άδεια, κάτι το οποίο καταλήγει στο ότι οι άνθρωποι στην περιφέρεια δεν θα μπορούν ούτε τα φάρμακά τους να γράψουν για ένα ολόκληρο εξάμηνο. Αυτό που εξοργίζει περισσότερο τους φοιτητές ιατρικής είναι το γεγονός πως ουσιαστικά καταργείται το δικαίωμά τους να επιλέξουν η ίδια ειδικότητα. Το Υπουργείο καθιερώνει σύστημα διαλογής με βάση τους βαθμούς των πτυχίων και τις προσωπικές συνεντεύξεις που θα έχουν με τους διοικητές των νοσοκομείων. Σύστημα που, όπως λένε, επιστρέφει τη χώρα σε μη αξιοκρατικές και αναχρονιστικές μεθόδους. Αν θα μπορούμε να μπούμε στην ειδικότητα ή όχι, θα είναι ζήτημα του αν θα μας επιλέξει ο κάθε διοικητής. Αυτό εμάς δεν μας φαίνεται αξιοκρατικό, δεν μας φαίνεται σωστό. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Μας φαίνεται πιο πολύ ένα σύστημα ρουσφετιού που όποιος θα έχει τα κονέ θα μπαίνει στο νοσοκομείο. Ποιος σας τελεχώνει το υπερθρό, είναι οι αγροτικοί ιατροί στα νοσοκομεία? Το νέο σύστημα εξωθεί τους νέους γιατρούς ουσιαστικά στη μετανάστευση. Θα στείλει πραγματικά τους αποφύτους στο εξωτερικό. Και αν μας στείλει όλους στο εξωτερικό, να μας πει και ποιος θα μείνει εδώ πέρα όμως, στα νοσοκομεία στην Ελλάδα. Ποιος θα μείνει στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία, τα οποία η κυβέρνηση τόσο καιρό δεν ενισχύει. Παρότι οι φοιτητές που μιλούν στην Κρήτη TV δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν στην Ελλάδα και να παλέψουν για δημόσια και δωρεάν υγεία. Εγώ ομολογώ ότι δεν θα ήθελα να φύγω στο εξωτερικό. Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, ακριβώς και επειδή είναι δημόσιο, παρότι προσπαθούν να το διαλύσουν, αλλά ακριβώς επειδή είναι δημόσιο, αυτό που καταφέρει να προσφέρει είναι το ότι ο κάθε ένας από όποιο μέρος της Ελλάδας κι αν είναι, μπορεί να πάει στο νοσοκομείο και να έχει την περίθαλψή του δωρεάν, που είναι το σημαντικότερο αγαθό αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το σκέφτονται πολλοί συμφοιτητές μου. Και η αλήθεια είναι ότι με αυτές οι αλλαγές που γίνονται στα συστήματα υγείας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, φαίνεται να το σκέφτεται ακόμη περισσότερο. Εγώ προσωπικά θέλω να μείνω, παρόλες τις δυσκολίες. Ξέρω ότι μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολο το επόμενο διάστημα. Σαν προσωπικό στόχο έχω να μείνω στην Ελλάδα, γιατί και σαν ηθική μου υποχρέωση τάσσομαι υπέρ του δημοσίου και είναι πραγματικά η μόνη χώρα στην οποία διατηρείται κάτι τέτοιο. Το αγροτικό των νέων γιατρών, σύμφωνα με το νέο σύστημα, θα μειωθεί στους 6 μήνες, ενώ για τους υπόλοιπους 6, οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών θα μετακινούνται από θέση σε θέση και από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να καλύπτουν κενά. Να μεταφερόμαστε σε κλάστερς νοσοκομείων, να μην είμαστε καν σε σταθερό τόπο κατοικίας επί της ουσίας, κάτι το οποίο είναι αδύνατο με τις τιμές των ενοικίων αυτή τη στιγμή. Να κάνουν τη λάτζα των νοσοκομείων. Αντί να κάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, γιατρών, νοσηλευτών, που είναι απολύτως αναγκαίοι στο σύστημα υγείας, επιλέγει να κάνει λάστιχο τους νεαρούς αποφύτους.